Καλησπέρα παιδιά σε όλους. Είμαι ο Killerman21 και σήμερα τι όμορφο σας έχω. Ναι, επίσης συγχωρέστε με για την απέσια εμφάνιση του Minecraft, είπαμε από το σκέτρο PC μου κάνω το όλα τα βίντεο. Και σε αυτό το βίντεο έχουμε TNTs. Πολλά TNTs. Και είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε review αυτό το modpack. Το modpack λέγεται More TNTs and Guns. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν και όπλα αλλά και διάφορα TNT, δεν είναι μόνο το κλασικό. Που το κάθε TNT έχει και το αντίστοιχο ability. Λοιπόν, επίσης είμαστε στο 1.19.2 η έκδοση από ό,τι βλέπετε. Έτσι. Και επίσης θα χρειαστούμε και πυρόλιθο με αστάλι. Εδώ. Πυρόλιθος και χάλιβας, τέλος πάντων. Και θα ξεκινήσουμε με το κλασικό TNT. Εντάξει, από ό,τι εδώ πέρα, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι. Το PC μου πάει να πεθάνει, τέλος πάντων. Από ό,τι γνωρίζουμε, το κλασικό TNT είναι αυτό. Το ύψος. Λογικά θα ανατινάξει όλο το ύψος, λένε όλο το ύψος λογικά, δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε το Sandstorm TNT. Και που το Sandstorm TNT αυτό που κάνει είναι αυτό. Να βλέπετε αυτό το πράγμα κάνει το Sandstorm TNT. Πετάει πολλά TNTs. Κομίτες. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είδαμε το Sandstorm TNT. Αυτό εδώ πέρα. Τώρα έχουμε να δούμε λίγο το Small TNT τι κάνει. Το Small TNT είναι ουσιαστικά ένα μικρούλι TNT εδώ που απλά με τροχοποίησης ένα μπλοκ θα σπάσει. Α, το πουλίδι δηλαδή. Βλέπετε, δεν κάνει και τίποτα. Επίσης έχουμε και το flow με το νερό από εκεί θα μας δημιουργήσει θέμα. Είπαμε, οι προϊσίες μας δεν είναι για τέτοια. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα. Το επόμενο TNT που θα δούμε είναι το Night TNT. Ουσιαστικά το Night TNT, όπως το λέει και η ονομασία του και το χρώμα του, αυτό που κάνει είναι να κάνει την έκρηξή του, αλλά να φέρει και τη νύχτα. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Ωραία, αυτό είναι το Night TNT. Το επόμενο TNT είναι το Arrow TNT, το Anvil TNT, please laugh, να γελάσω, το K-TNT, ok, αυτό το προσπεράσω, Meteor TNT, Wither TNT και το Magic Slime TNT. Ας ξεκινήσουμε με το Arrow TNT. Από ό,τι ξέρουμε το Arrow TNT, όταν εκραγεί, από ό,τι ξέρουμε, πετάει βέλη. Βασικά, ναι, να, βλέπετε. Πετάει βέλη. Κάνει την έκρηξή του εδώ πέρα κανονικά. Αλλά πέφτουνε και βέλη. Ορίστε. Λοιπόν, πάει αυτό. Anvil TNT. Το λέει και η ονομασία του. Άμα το ενεργοποιήσεις, αυτό που θα κάνει λογικά είναι να πετάξει αμμόνια. Ορίστε. Και κάπως έτσι, σκοτώνεσαι κιόλας και χάνεις. Και μετά καλό σπάσιμο στον υπολογιστή. Ωραία. Το επόμενο είναι το Volcano TNT. Όπως λέει και η ονομασία του, απλά αυτό που θα κάνει είναι να πετάει διάφορα TNTs. Από ό,τι βλέπετε, τώρα θα φάμε γύρω like spike. Από ό,τι βλέπετε, αυτό που έκανε ουσιαστικά να γκρεμίσουμε το μισό χάρτη. Ωραίο τι είναι. Μ' αρέσει. Μέχρι τώρα μ' αρέσει. Τώρα έχουμε το Super Volcano, που αυτό που κάνει είναι ό,τι ακριβώς και αυτό, απλά με τη μόνη διαφορά
να εκραγούν πολλά περισσότερα τέτοια. Επομένως με το σκύθρο PC που έχω δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Μετά έχουμε το Big Kungus TNT. Παρακαλώ να γελάσουμε λέει. Δηλαδή τι πρόκειται να μας κάνει αυτό. Οκ. Τι μας πέταξε, τι ήταν αυτό το... Ο Bugs Bunny ήταν, τέλος. Meteor TNT. Που αυτό λογικά αυτό που κάνει είναι απλά να τζενάρει κομίτες. Ακόμα σκάνε μαλάκα τη στιγμή. Πόσα πέταξε. Επίσης μισό να το βάλω μια time. Time set day. Έτσι. Και το Meteor TNT. Που αυτό που κάνει είναι απλά να τζενάρει κομίτες. Και αυτό που θα γίνει τώρα είναι να φάμε ένα γερό like. Ένα γερό lag. Ωραίο το TNT, το συγκεκριμένο. Επίσης το βίντεο μην βγει παγωμένο, τέλος πάντων. Wither TNT, αυτό που κάνει λογικά είναι να σαμονάρει τρία Withers. Πώς ακριβώς το κάνει τώρα αυτό. Ναι. Withers. Εγώ βέβαια θα το βάλω φιλιρινικό. Για να σκάσουν οι Withers. Αυτό είναι το Wither TNT, αυτό που κάνει και από την ονομασία του απλά κάνει Gen. Τρία Withers. Και μετά έχουμε το Magic Slime TNT. Το Magic Slime TNT λογικά θα κάνει αυτό που λέει turn blocks into a Magic Slime, δηλαδή ουσιαστικά να κάνει αυτό The Sky. Magic Slime. Ok, custom block είναι. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα κάνει το Magic Slime TNT. Ωραίο, καλό. Τι άλλα TNTs έχουμε. Λοιπόν, έχουμε το Glitch TNT, το Spread TNT, το Crystal TNT, το Virus TNT, το Respawn TNT, το Storm TNT, το Super Storm TNT, αλλά το θέμα θα μας προκαλέσει κράση αυτό, όμως το προσπεράμε, το Super Spread TNT, που και αυτό θα μας φέρει lag, το Insane Explosive TNT, το Lightning TNT, έτσι. Για πάμε να το δοκιμάσουμε. Ας πάμε πρώτα για το Glitch TNT. Βασικά καταλαβαίνετε γιατί πρόκειται, για να έχει αυτά τα περίεργα τα blocks που μια φορά στο τόσο τα βρίσκεις. Απλά, αυτό που κάνει απλά να σκάει και να όλα τα blocks να κάνει αυτά τα περίεργα τα blocks, τα error blocks, αυτά τα... Που οι παλιότερες εκδόσεις λένε ότι άμα ένας εντερμητής πάρει μια κολοκύθα και την αφήσει ενώ το σκοτώνεις μπορεί να δημιουργηθεί αυτό το μπλοκ. Για όσο το ξέρετε. Και τώρα μπορείς να το βρεις λογικά αυτό το μπλοκ, αλλά είναι μία φορά στο τόσο. Το πιο σπανίο μπλοκ του παιχνιδιού είναι αυτό. Ωραία. Μετά έχουμε το Spread TNT που αυτό που κάνει είναι να λογικά να σπονάρει και αυτό πολλά TNTs. Κάπως έτσι σαν βροχή. Ουσιαστικά αυτό είναι. Ωραία, πάει και αυτό. Μετά έχουμε το Crystal TNT που λογικά αυτό λέει έχει να κάνει με πολύ δυνατή έκρηξη. Ωραία, απομακρυνόμαστε επομένως για να μην μας τσακίσει. Σίγα τη μεγάλη έκρηξη που ήταν. Μετά έχουμε το Various TNT που αυτό που κάνει λογικά είναι... Δεν λέει. Βασικά απομακρυνόμαστε για να μην γίνει καμία μαλακία. Βλέπω εδώ μας έδωσε Ναουσέα, μας έδωσε Βραδύτητα, μας έδωσε Poison και Δυναμία. Ναι, το έχω σε ελληνικά, γιατί έτσι γουστάρω, μην αρχίσετε να μου το παίζετε κριντζιάριδες, άντε τελειώνετε. Λοιπόν, μετά έχουμε το... Βασικά να τα καθαρίσω αυτά. Τι έκανε εδώ πέρα, ρε. Αυτό που έκανε απλά να δημιουργήσει Dirt Paths. Α, και εδώ έχει TNT, τι σε διαλογή. Βέβαια, σπάσαμε τον κόσμο, δεν πειράζει. Μετά έχουμε το Respawn TNT. Και όπως βλέπετε λέει, αυτό που θα κάνει λογικά είναι να σου κάνει Gen Point εδώ πέρα. Δηλαδή, όποτε πεθάνουμε, λογικά να μας κάνει Gen Point εδώ. Κάπως έτσι. Λογικά, δεν ξέρω. Storm TNT. Αυτό λογικά που θα κάνει είναι
Λογικά κάτι με... κάτι με οξύ έχει να κάνει αυτό που τη βλέπω. Ναι, η αλήθεια είναι... δεν έχει να κάνει καθόλου με οξύ, απλά μια ουσιαστικά μπόρα από έκρηξη γίνεται. Οκ. Okay. Ωραίο TNT. Τώρα έχουμε το High Explosive TNT. Αυτό μπορεί να μας προκαλέσει λίγο crash στον υπολογιστή. Βλέπετε και με το ερωτηματικό κιόλας. Το θαυμαστικό τι είναι αυτό. Ναι, έχει να κάνει με πολύ δυνατή έκρηξη. Δεν κουνάμε καθόλου τον υπολογιστή για να μην γίνει καμία μαλακία. Καλό. Φανταστείτε αυτό το TNT τώρα να υπήρχε κανονικά στο Minecraft και να το χρησιμοποιούμε για Hellerit. Συγκόλαση. Θα βρούμε το πολύ να βρούμε για τα νέδρα και έθραυστα. Το πολύ πολύ παιδιά να βρούμε στάξο ολόκληρο από Hellerit. Ήδη να την έξουμε όλη την κόλαση. Πολύ καλό TNT. Μετά έχουμε το Lightning TNT που λογικά αυτό φέρνει κεραυνούς. Από ό,τι είδατε. Αλλά το θέμα είναι ότι σπάει και μπλοκ κιόλας. Καλό. Lightning TNT επομένως. Δηλαδή τώρα έχουμε το Focus Lightning, το Sandstorm που το είδαμε, το Super Stardom TNT που λογικά θα κάνει τη διπλάσια από εκείνους κομίτες, επομένως δεν το χρησιμοποιούμε. Buff TNT που λογικά δίνει armor στα εμπόδια, στα zombies και όλα αυτά. Το Transformation TNT που ουσιαστικά να όλα τα κοντινά blocks να τα κάνει TNT. Θα δούμε και από τον υπολογιστή μας πως θα πάει αυτό. Και αυτά είναι τα TNT με λίγα λόγια, δεν βλέπω κάτι άλλο. Α, έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα. Σιχτήρ, τι έκανα τώρα. Ωραία. Έχει κι άλλα TNTs. Μετά έχουμε το... ένα κανονικό TNT αλλά επί 5 έκρηξη. Το TNT το επί 20, το επί 100. Και όσο προχωράει, ξέρω εγώ, επί 100, επί 200 και όλα αυτά, κάνει και τη διπλάση από αυτή την έκρηξη που λέει, δηλαδή αυτό λέει θα κάνει επί 20 δυνατότητα έκρηξη από ένα κανονικό TNT. Αυτό επί 500. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μέχρι το 20 γιατί είπαμε δεν έχουμε καλό υπολογιστή. Αυτό που θα κάνει λέει ουσιαστικά είναι να μας σαμονάρει σπίτι από ισχύρο. Αυτό είναι ένα TNT που θα μας κάνει σάμον ένα σπίτι από ξύλο, ένα σπίτι από τούβλα, ένα digging TNT, drilling TNT, Fair TNT, Ocean TNT, Hellfire TNT, Fire TNT, Snowy TNT, Freeze TNT, Vaporize TNT. Έχει πάρα πολλά TNT. Εντάξει, βέβαια εμείς δεν θα τα δούμε όλα. Γιατί έχει πάρα πολλά TNT, δεν θα τα δούμε όλα. Έτσι. Επομένως, θα δούμε μέχρι το Freeze TNT με όλα αυτά που βγάλαμε. Λοιπόν, έχουμε το Focus Lightning που λογικά αυτό που θα κάνει είναι ουσιαστικά να φέρει κεραυνό στο συγκεκριμένο σημείο, λογικά. Ναι, αυτό έγινε. Λοιπόν, αυτό είναι το Focus TNT, Focus Lightning TNT. Μετά έχουμε τα Buff TNT που λογικά έχει να κάνει με το Zombies. Έχει και zombie apocalypse. Ωραίο. Λοιπόν, ας τον βάλουμε εδώ τον κυριούλη. Και λογικά αυτό που θα κάνει τον buff TNT είναι απλά να τους δώσει armor. Κάτι τέτοια. Για να δούμε. Δεν έδωσε κάτι. Γεια. Μα, ορίστε. Βλέπω εδώ πέρα του έδωσε σπαθάρα, ασπιδάρα. Γενικότερα το set των ονείρων μου, αλλά σε χέλερα είχα αυτά. Για να έχουμε το απόλυτο. Αυτό είναι. Και τώρα έχουμε κάνει ένα πολύ δυνατό ζόμπι. Ουσιαστικά αυτό είναι το buff TNT, κάτι που ισχύει για τα σκελέτια. Transformation TNT. Αυτό λέει ότι όλα τα blocks θα κάνει TNT λέει και μετά λέει θα κρατούν και αυτά. Ναι, αυτό είναι. Τώρα μην τα εκρήξουμε αυτά γιατί θα γίνει χαμός. Γιατί να το κάνουμε. Στην πίσω έχει βγει πολλά λίγο. Πώς το κάνουμε. Άντε, έτσι για το βίντεο. Μόνο μην διαλυθεί το βίντεο. Δηλαδή να βγει παγωμένο και τέτοια.
τώρα αυτό έτσι και το κάναμε τώρα πριν το 1.15 που ο Notch αποφάσισε να κάνει όλα τα TD Optimize. Αν π.χ. ξέρω το κάνω τώρα αυτό στο 1.9, το πολύ πολύ να είχε κάνει πιο δυνατή Supernova για τον ήλιο κάποτε που θα έκραγε. Ένα τέτοιο πράγμα θα γινόταν. Γιατί το PC μου είναι σκύθρο. Πίσω ζόμπι δεν πέταξε με ενοπλία του. Γαμώ και ήθελα. Λογικά αυτό ήταν, εντάξει, βλέπετε πολύ ωραία TNT. Αυτό παιδιά είναι TNT. Αν τα βρίσκεις χελερίτη με αυτό. TNT επί 5. Το TNT επί 5 αυτό που κάνει είναι ουσιαστικά ένα κανονικό TNT αλλά επί 5. Να βλέπετε. TNT επί 20. Αργεί λίγο το TNT. Βλέπετε τι έχει κάνει, εντάξει. Πολύ να το TNT. Και όπως και το επί 100 και το επί 200 τα ίδια κάνουν. Απλά επειδή εμείς ξαναλέμε έχουμε σκύθρο PC, δεν μπορούμε να το κάνουμε, θα χαλάσει το βίντεο. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε summon ένα σπίτι από σκύρο. Ακόμα σκάει το μεταξύ, έτσι. Δηλαδή τι έχουμε δημιουργήσει ολόκληρο κατήρα. Λοιπόν, να ακόμα και άμμο εδώ πέρα και το ξέφτει και άμμος. Ακόμα σκάει αυτό. Ακόμα σκάει. Λοιπόν, έχουμε το Cobblestone House TNT. Που λογικά, όπως λέει και η ονομασία του και το texture pack του, αυτό που θα κάνει πρέπει να κάνει summon ένα σπίτι από σκύρο. Ορίστε. Ένα κλασικό σπίτι από σκύρο. Μια χαρά. Πολύ ωραίο σπίτι. Ακόμα σκάει αυτό εδώ μεταξύ, έτσι. Εντάξει, εντάξει παιδιά, απίστευτο. Woodhouse, ουσιαστικά ό,τι και αυτό, απλά με ξύλο. Σκάστε, φτάνει, εντάξει, τέλος, φτάνει. Ορίστε. Εντάξει, αυτό είναι ωραίο σπίτι. Από αυτό είναι πιο ωραίο, γιατί εντάξει το ξύλο έχει πιο ωραίο εμφάνιση. Αλλά το θέμα είναι άμα το κάνεις λίγο τέτοιο, τι θα γίνει. Θα καεί όλο το σπίτι, αυτό θα γίνει. Έχεις... Εντάξει, δεν έχει, εγώ μέσα δεν έχει πράγματα. Εντάξει, το κλασικό, κλασική σειρά που βάζω εγώ τα πράγματα με το crafting table εδώ, το chest εδώ και ο φούρνος εδώ. Για να δούμε τι έχει αυτό το σπίτι. Έχει τίποτα, α, μόνο ένα crafting, μόνο. Τι είσαι εσύ, μάλλον, εντάξει. Λοιπόν, brick house, ό,τι και αυτά, απλά με τούβλα. Βέβαια τώρα μπορεί να γλιτσάρει πάνω σε αυτό τώρα γιατί το βάλαμε κοντά του. Α, όχι. Έχει και stone brick πάνω. Έλα, αυτό είναι ωραίο σπίτι. Πιο αναβαθμισμένο σπίτι. Που εγώ ο μαλάκας, ο Killerman, θα το διαρρήξω. Διπλό μπαούλο βλέπω εδώ, διπλή φούρνη. Ωραίο σπιτάκι. Από κάτω τι έχει. Α, τίποτα. Ωραίο σπιτάκι. Ωραίο σπιτάκι. Έλα, ωραίο σπιτάκι. Ωραίο σπιτάκι. Βέβαια, θα το χρησιμοποιήσουν οι χωρικοί άμα έχουν ζήσει από αυτά που γίνονται. Μαλάκα, ακόμα σκάνε αυτά. Οκ. Okay. Brick House TNT, μια χαρά. Μετά έχουμε το Drilling TNT, το SEP. Θα τα φέρω όλα στη σειρά. Ας δούμε πρώτα τι κάνει το Drilling TNT. Λογικά από ότι καταλαβαίνω την ονομασία του, αλλά και από αυτό, λογικά αυτό που θα κάνει απλά να σκάβει προς τα κάτω. Με ένα ρυθμό όπως τα τρυπάνια. Αυτό δεν θα κάνει. Αυτό θα κάνει. Και το πήγε μέχρι το Bedrock Stone, έτσι. Α, όχι, δεν το πήγε μέχρι το Bedrock Stone, το πήγε μέχρι το μείον 25. Να βάλουμε κι άλλο. Βέβαια εγώ θα κάνω λίγο jump γιατί πρόκειται να γίνει μαλαϊκή εδώ, άμα τρυπήσει και τον Bedrockstone αυτό, θα πέσουμε από κάτω. Α, εντάξει. Το Bedrockstone δεν το τρυπάει. Α, το Bedrockstone. Μου φαίνεται τουλάχιστον δεν το τρυπάει, ε. Όχι, δεν το τρυπάει. Αυτό το Drilling TNT. Να το βάλουμε πέρα στο λάκκο του. Μετά έχουμε το SP Here TNT. SP Here TNT, θα έχω κάνει 50 ώρες αν έχω πάνω τώρα. SP Here TNT. Τι κάνει άρα γι' αυτό. Τελικά το SP Here TNT. Για να δούμε. Ένα καλικό TNT βλέπω είναι, αλλά τι κάνει όμως. Α, απλά κάνει, ανοίγει ένα κρατήρα. Δυνατή έκρηξη, αλλά κάνει κρατήρα. Καλό TNT. Vaporize TNT. Λογικά ό,τι και αυτό κάνει, απλά έτσι πως πάνε καπνούν λίγο καθαρού. Θα κάνει κάτι... Εκεί δεν θα κάνει τίποτα, ε. Τίποτα δεν κάνει. Κάνει κάτι. Λοιπόν, Digging TNT,
ότι και το drilling. Νομίζω αυτό πάει μέχρι τελείως κάτω, έτσι. Α, όχι. Α, όχι, κάνει μέχρι ένα σημείο κάνει, ε. Ναι, κάνει ένα πιένα μπλοκ, εντάξει. Καλό TNT. Μετά έχουμε το Ocean TNT, που ουσιαστικά αυτό απλά θα φέρει πολύ νερό. Έτσι. Ναι, για να αργεί τόσο σημαίνει αυτό θα κάνει. Ναι, αυτό θα κάνει. Ναι, αυτό έκανε, παιδιά, αυτό έκανε. Γέμισε ένα ολόκληρο ένα μέρος του χάρτη. Απλά έκανε σαμόν νερό. Ωραία, αυτό είναι το Ocean TNT. Μετά έχουμε το Hellfire TNT. Που ό,τι καταλαβαίνετε απλά θα ανάψει φωτιές. Τις φωτιές του Nether λογικά, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Και να επακριθούμε λίγο να μην φάμε lag. Ουσιαστικά αυτό κάνει. Ναι, αυτό κάνει. Φέρνει τη φωτιά της κολάσεως. Αλλά έφερε και πλυντήρια εδώ πέρα. Ωραία. Εγώ θα κάνω φιλιρινικό και μετά θα το ξανακάνω αυτό. Ωραία, παιδιά, απομακρυνόμαστε από εδώ. Και πάμε από εδώ. Ναι, επίσης έχουμε zombies τώρα. Επίσης κολλάει και το PC. Τόσα πράγματα που έχουμε κάνει. Αυτό είναι το Hellfire TNT. Ουσιαστικά φέρνει ένα μέρος της κόλασης με φωτιά. Τώρα έχουμε το Freeze TNT. Βασικά, όχι, θα το αφήσουμε το τελευταίο αυτό. Τώρα έχουμε το Fire TNT που λογικά αυτό θα φέρει μόνο φωτιά. Λογικά μόνο φωτιά θα φέρει αυτό. Ε, ναι. Δείτε τι έγινε εδώ πέρα, ε. Δείτε τι έγινε εδώ πέρα, παιδιά. Ναι, έχουμε και το σκυλί μου που γαυγίζει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ωραίο TNT. Μετά έχουμε το Snowy TNT που λογικά αυτό που θα κάνει είναι. Εδώ πέρα είναι λίγο χιονισμένη η περιοχή, δεν θα το δούμε καλά, άρα. Α, μπορούμε να το δούμε σε αυτό εδώ. Αυτό που κάνει το Snowy TNT είναι απλά να βάζει χιόνι, έτσι. Ναι, αυτό κάνει. Ωραίος. Μια χαρά. Ωραία, αυτό είναι το Snowy TNT. Και τελευταίο TNT για αυτό το επεισόδιο. Θα κάνουμε την επόμενη φορά να δούμε και τα υπόλοιπα. Είναι το Freeze TNT, που λογικά αυτό θα κάνει Summon Πάγο. Λογικά. Ναι, αυτό κάνει και το φαίνει μέχρι το πάει μέχρι κάτω, ε. Μια χαρά. Για να το δοκιμάσουμε και εδώ. Βάλουμε δύο. Μην γλιτσάρει μόνο το PC. Α, αυτό που κάνει απλά να βάζει πάγο. Ωραία, τι βλέπω εδώ μέσα. Γεια σου φίλε μου. Έλα να σε βάλω να εκραγείς λίγο. Ωραία, αυτό. Ξεστικά. Αυτό είναι το Freeze TNT. Α, το βάλουμε άλλη μια φορά να το δούμε ξανά. Ωραία. Λογικά αυτό που κάνει είναι απλά εδώ πέρα. Πάγω. Αυτό παιδιά είναι το Freeze TNT. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά που θα κοιτάξουμε και τα υπόλοιπα TNTs.